Ανδρέας Πολυνίκης μαζί μας. Καλό σας μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι, Χριστός Ανέστη και στους τηλεθεατές σας. Αληθώς ο κύριος, κύριε Πολυνίκη. Μπήκαν στους εμβολιασμούς οι προσωπικοί ιατροί. Από σήμερα είστε σε θέση να μας πείτε αν υπάρχει προσέλευση, αν υπάρχει ενδιαφέρον και ανταπόκριση από τους δικαιούχους. Κοιτάξτε, η ανταπόκριση από τους δικαιούχους υπάρχει πέραν του αναμενόμενου, αλλά εμείς θα έχουμε οργανώσει με άλλον τρόπο. Έχουμε γράψει τους ασθενείς μας και θα τους καλούμε 10-10 να τους μπολιάζουμε, ούτως ώστε ούτε ουρές μες στα ιατρία, ούτε τίποτε. Σήμερα όμως μόνο λίγοι γιατροί εμβολιάζουν, γιατί είχε γίνει διανομή εμβολίων μόνο για μια παρτίδα γιατρών, οι οποίοι δηλώσαν πρώτοι. Και σήμερα αναμένεται να έχουμε τα εμβόλια οι υπόλοιποι γιατροί και αύριο. Άρα, στην ουσία, από την Παρασκευή θα ξεκινήσει μαζικός εμβολιασμός από τους οικογενειακούς γιατρούς, όταν θα έχουν τα εμβόλια ναι. όλα στα χέρια. Για πείτε μας λίγο τη διαδικασία για όσους ενδιαφέρονται να εμβολιαστούν μέσα από, μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Τι πρέπει να κάνουν, να πάρουμε τηλέφωνο τον προσωπικό μας γιατρό να μας βάλει στη λίστα. Ναι, όποιος είναι άνω των 30 ετών, δικαιούται να τηλεφωνήσει εις τον γιατρό του τον προσωπικό. Και αυτός θα τον περάσει στη λίστα του ότι ενδιαφέρεται να εμβολιαστεί. Γίνονται οι παραγγελίες ανάλογα με το ενδιαφέρον που έχει επιδειχθεί μέχρι σε εκείνη τη στιγμή. Και όταν πάρουμε τα εμβόλια, αμέσως εμείς τους καλούμε για εμβολιασμό. Είναι πολύ εύκολο και δικαιούνται και όλοι οι πολίτες οι οποίοι είχαν δικαίωμα να εμβολιαστούν και δεν εμβολιαστήκαν για τον ΑΒΓ λόγο, να εμβολιαστούν και αυτοί. Άρα και οι μεγαλύτερες ηλικίες, όχι μόνο οι 30 με 40, μπορεί κάποιος να είναι 70 χρονών και να μπορεί να εμβολιαστεί. Δίδεται βασικά δεύτερη ευκαιρία σε όσους έχασαν τη σειρά τους, με λίγα λόγια. Μάλιστα. Υπάρχει πληροφόρηση, κύριε Πολυνίκη, αν έχετε εσείς να μας πείτε αν το διάστημα, το επόμενο, εκτός από το εμβόλιο της AstraZeneca θα προσθεθούν και άλλα εμβόλια στους προσωπικούς γιατρούς? Δεν έχουμε εμείς τέτοια πληροφόρηση, αλλά εμείς είχαμε εντάξει τον εαυτό μας πλέον στις υπηρεσίες, ούτως ώστε ό,τι μας ζητηθεί να βοηθήσουμε για να πετύχει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα εμβολιασμός για όλον τον πληθυσμό. Πόσοι προσωπικοί γιατροί είπαν το ναι και βοηθάνε πάνω τώρα? Πάνω από 200. Και είναι σε όλη την Κύπρο ή υπάρχουν περιοχές οι οποίες δεν έχουν καλυφθεί από αυτή την προσέλευση? Δεν νομίζω να υπάρχουν περιοχές, γιατί από όλη την Κύπρο να δηλώσαν. Μάλιστα. Οι υπόλοιποι γιατροί, οι οποίοι δεν συμμετέχουν στον εμβολιασμό, έχουν γύρει κάποια συγκεκριμένα επιχειρήματα ή κάποιους προβληματισμούς προς εσάς, προς το Υπουργείο, προς το εμβολιαστικό πρόγραμμα, γιατί δεν συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία? Όχι, κοιτάξτε, ο κάθε γιατρός είναι ελεύθερος να αποφασίσει αν θέλει να συμμετέσχει ή όχι. Εμείς εκαλέσαμε ως επιστημονική εταιρεία όλα τα μέλη μας να επιδείξουν ενδιαφέρον για αυτό το θέμα. Είναι όμως καθαρά δικαίωμα του καθενός να αποφασίσει. Πιστεύω ότι μεγάλη πλειοψηφία των γιατρών συμμετέχει και ακόμη θα συμμετέχουν, γιατί ήταν, αν μην ξεχνάμε, ήταν τόσο γρήγορος ο τρόπος με τον οποίο έγιναν. Και είμαι σίγουρος ότι ακόμα μεγαλύτερος αριθμός συναδέλφων θα λάβει μέρος σε αυτό το πρόγραμμα. Θα υπάρχει έξτρα κόστος στο δικαιούχο όχι, που θα επιλέξει να εμβολιαστεί στον προσωπικό γιατρό? Όχι, ζήρο κόστος στο δικαιούχο. Μάλιστα, άρα δεν υπάρχει συμπληρωμή όπως μια εξέταση, μια επίσκεψη, τίποτα? Μα στον προσωπικό γιατρό ποτέ δεν υπάρχει συμπληρωμή. Στον προσωπικό γιατρό, όποιος θέλει, όσες φορές έρχεται που είναι δικαιούχος, ναι. χωρίς να υπάρχει οτιδήποτε συμπληρωμή. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Πολυνίκη. Και εγώ, καλό υπόλοιπο. Καλό υπόλοιπο και σε εσάς. Από την Παρασκευή, λοιπόν, ο μαζικός εμβολιασμός.